Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Μούσιου, Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριε Ιωάννη Τζότζιν, Σχολική Σύμβουλε, κυρία Πολατίδου, Πρόεδρε της ΕΛΜΕ Φλόρινας, κύριε Κουντουλούλη, φίλες και φίλοι, βρεθήκαμε εδώ σήμερα για να θίξουμε ένα ζήτημα το οποίο δυστυχώς ακόμα θεωρείται ταμπού. Πρόκειται για τις ερωτικές σχέσεις και τους τρόπους με τους οποίους αυτές μπορούν να βιωθούν με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. Έχουμε πολλές αμβλώσεις, έχουμε έξαρση του AIDS, του ιού HIV, έχουμε πολλά άλλα σεξουαλικά ως μεταδιδόμενα νοσήματα, τα οποία μόνο με εκπαίδευση από πολύ νωρίς μπορούν να αντιμετωπιστούν και να περιοριστούν. Ταυτόχρονα έχουμε ζητήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική ταυτότητα και συνδέονται άμεσα με τον ομοφοβικό εκφοβισμό. Ο εκφοβισμός ξέρουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, λίγο όμως έχουμε ασχοληθεί με τα παιδιά εκείνα τα οποία βιώνουν πολύ άσχημες εμπειρίες στο σχολείο και πολύ περισσότερο από τα υπόλοιπα παιδιά δεν μπορούν να μιλήσουν. Ντρέπονται να μιλήσουν. Για όλα αυτά λοιπόν έχουμε μαζί μας δύο εξαιρετικούς πανεπιστημιακούς δασκάλους, τον κύριο Παναγιώτη Κορδούτη και τον κύριο Βασίλη Χατζηγύρο. Ο πρώτος είναι από το Πανεπιστήμιο, από το Πάνδιο Πανεπιστήμιο και ο δεύτερος από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχουμε επίσης ακόμη μαζί μας τον υπεύθυνο σχολικών δραστηριοτήτων, τον κύριο Ταμουτσέλη και φυσικά τα φοβερά παιδιά και τους καθηγητές του Γυμνασίου Αμιντέου και του Γυμνασίου Λεμού, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν προγράμματα που έχουν υλοποιήσει, που υλοποιούν χρόνια τώρα με αυτό το θέμα. Πριν δώσω το λόγο στους επισήμους μας για να απευθύνουν ένα σύντομο χαιρετισμό, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, την ΕΛΜΕ Φλόρινας, τον διευθυντή μας κύριο Τζότζι και τις συναδέλφους Λεμονιά Βούτσκου, την Κική Κασκαμανίδου, την Αρετή Οικονομίδου και την Έφη Καπνίση για τη βοήθειά τους στη διοργάνωση, καθώς και τον συνάδελφο Μπάμπη Χρυσοχοίδη για την καταπληκτική αφίσα μας. Κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού